ταξίδι στο χρόνο, στην κλεψίδρα του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Χώρος με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία. Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας. Το 50 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος, βρισκόμενος στην Τροάδα, βλέπει στο όραμά του έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος του λέει: «Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν». Παίρνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους μαθητές του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά και έρχονται στην Καβάλα, στο επίνιο της Νεαπόλεως, από εκεί στους Φιλίππους και βρίσκονται την επομένη ημέρα εδώ σε αυτό το σημείο, όπου κατά παράδοση ήταν τόπος προσευχής για να συναντήσουν την πρώτη Ευρωπαία που θα γίνει χριστιανή, τη Λιδία την Φιλιππισία. Δεκάδες χιλιάδες πιστοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έρχονται εδώ στη Λιδία από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και σχεδόν ολόκληρου του κόσμου για να δουν τον τόπο όπου βαφτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Πλάι στον ζυγάκτη ποταμό, τον Ιορδάνη της Μακεδονίας όπως τον αποκαλούν, βρίσκεται σήμερα το υπαίθριο βαπτιστήριο. Από την ημέρα της εορτής της Αγίας Λιδίας που είναι 22 Μαΐου γίνονται υπαίθρια των ενηλίκων. Στο υπαίθριο βαπτιστήριο, εκείνη την ημέρα της εορτής αλλά και όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι νέοι ενήλικες οι οποίοι κατηχούνται στην Ορθόδοξη πίστη βαπτίζονται παραδοσιακά ακριβώς όπως βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο και η Αγία Λιδία. Η βάπτιση των βρεφών ωστόσο γίνεται στο εσωτερικό του Ιερού Ναού. Έχει ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχήμα, δεν είναι ένα συνηθισμένο ναό, είναι βαπτιστηριακό, γι' αυτό ακριβώ και στο κέντρο του ναού βρίσκεται το βαπτιστήριο, η κολυμήθρα δηλαδή, η μαρμάρινη, όπου γίνονται οι βαπτίσει. Μοναδικά όμω και τα βιτρό που κοσμούν τα παράθυρα τη εκκλησία, όπω και οι ψηφιδωτέ απεικονίσει των Αγίων. Συνήθω στου Ορθόδοξου Τρούλου βρίσκεται ο Παντοκράτορα. Εδώ σε αυτό το ναό βρίσκεται η βάπτιση του Κυρίου, γιατί ακριβώς είναι βαπτιστήριο. Και ακολουθεί ακριβώς την παράδοση που υπάρχει στον ανάλογο βαπτιστηριακό ναό που βρίσκεται στη Ραβένα στην Ιταλία. Αγαλίαση, κατάνοιξη, συγκίνηση. Συναισθήματα που μας συντροφεύουν στην επιστροφή μας από τον δρόμο της θρησκευτικής μας παράδοσης.